Καζάνι που βράζει, κυρίες και κύριοι, είναι η Πάτρα. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι στην σύνδεσή μας και έχουμε, Νίκο, μία ευχάριστη είδηση. Θα μας τα πει στη συνέχεια για το 9χρονο παιδάκι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Φαίνεται ότι τα πάει καλά τις τελευταίες ώρες, όμως πριν από λίγο δύο μικρά παιδιά μπήκαν στο νοσοκομείο με COVID. Ακριβώς, πρόκειται για ένα μωρό μόλις 2 μηνών, το οποίο μεταφέρεται αυτή τη στιγμή, Λίνα, στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Έχει χαμηλό πυρετό το αγοράκι αυτό. Οι γονείς του, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι θετικοί στον COVID. Έγινε και rapid test το παιδί, το οποίο βγήκε θετικό. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε από τον ιδιώτη παιδίατρο που είδε το παιδί να γίνει διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να εισαχθεί στην παιδιατρική κλινική, στην ειδική αίθουσα για τα παιδιά με COVID. Εκεί βρίσκεται ήδη ένα παιδί 10 ετών, το οποίο εισήχθη στο νοσοκομείο με λιποθυμικό επεισόδιο, όμως διαπιστώθηκε ότι στο ευρύτερο περιβάλλον του υπήρχε περιστατικό με COVID. Έγινε τεστ λοιπόν και σε αυτό το παιδί, βγήκε θετικό και έτσι και το παιδί αυτό νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική και αυτό ευτυχώς με χαμηλό πυρετό. Φαίνεται ότι δεν έχουν νοσήσει βαριά αυτά τα δύο παιδιά και ευχόμαστε όλοι να συνεχίσει έτσι η πορεία της υγείας του. Πάντως, όπως είπες και εσύ, Λίνα, θετικό είναι το γεγονός ότι ο 9χρονος Μάριος φαίνεται να ξεπερνά το ζήτημα της διασωλήνωσης. Και αυτό γιατί η υγεία του παρουσίασε μια βελτίωση. Υποχώρησε κάπως η πνευμονία η οποία ταλανίζει το παιδί το βράδυ που μας πέρασε. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο, όπως μας είπαν οι γιατροί. Φαίνεται ότι σιγά σιγά οι πνευμονές του αρχίζουν και ανοίγουν. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, είχαμε και την μείωση στο οξυγόνο το οποίο χορηγείται στο παιδί. Περιμένουν βέβαια οι γιατροί να δουν και τα επόμενα 24 ώρα για το πώς θα κινηθεί η περίπτωσή του και θα συνεχίσουν την αντιοικη αγωγή την οποία του δίνουν, όπως επίσης και τη μεθοδολογία που ακολουθούν, βάζοντας το παιδί σε πρινή θέση συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Λοιπόν, η Πάτρα όμως είναι στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Κοτσιόπουλος πριν από λίγο, ο Γενικός Γραμματέας των Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κάποιες τεχνικές συζητήσεις για την προετοιμασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είμαστε σε μεγάλη εγρήγορση, ιδίως στην Πάτρα που έχουμε παρατηρήσει αύξηση των κρουσμάτων. Έχουμε έρθει εδώ όλοι οι αρμόδιοι. Θα επισκεφτούμε και τα νοσοκομεία της περιοχής. Είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι.